Σας πω δύο κουβέντες της διαδικασίας. Όπως βάσει του καταστατικού είχε δικαίωμα ο Πρόεδρος, προκήρυξε την Εθνική Συνδιάσκεψη για τις 11 Ιουλίου. Η Εθνική Συνδιάσκεψη προβλέπεται βεβαίως από το καταστατικό, από το άρθρο 9 παράγραφο 2.14, όπου η βάση του κόμματος συμμετέχει, όπου ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε, γιατί θα ήθελα να πω και δύο κουβέντες ότι εκτός από το τακτικό συνέδριο έχουμε και το έκτακτο, αλλά ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Το έκτακτο συνέδριο πραγματοποιείται με τους ίδιους συνέδριους. Μπορεί να συζητήσει για όλα τα θέματα εκτός από αλλαγή καταστατικού και εκλογή οργάνων. Ως εκ τούτου, κι αν υπήρχε η άποψη ότι πρέπει να πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο για να πάρουμε αποφάσεις, οι αποφάσεις οι αιτούμενες είναι αυτές ακριβώς που δεν μπορεί το έκτακτο συνέδριο να λάβει. Δηλαδή να αλλάξει το καταστατικό και να φτιάξει όργανα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει η Εθνική Συνδιάσκεψη. Όπως διαπιστώνεται, η Εθνική Συνδιάσκεψη είναι μια συνένα διαδικασία. Επελέγει και από τον Πρόεδρο και από την Ορμανική Επιτροπή του όρισε, που τα περισσότερα μέλη βρίσκονται παρόντα μπροστά σε αυτή τη στιγμή, με συντονιστές του Αθανάση Κοβούρα και του Αμιλούντα, αποφάσισε να δώσει χαρακτηριστικά συνεδρίου. Γι' αυτό τον λόγο ξεκινήσαμε τις προσυνδιασκέψεις. Πραγματοποιούνται σε όλους τους νομούς νομαρχικές συνελεύσεις, όπου παρίστανται και προεδρεύει κλιμάκια του κόμματος με επικεφαλής κάποιον βουλευτή εκτός περιφέρειας, εκτός περιοχής, εκτός νομού. Έτσι λοιπόν έχουμε πραγματοποιήσει 5 νομαρχιακές συνελεύσεις στην Δυτική Ελλάδα, όπου ενσωματώθηκαν και τα δύο όμορα της περιφέρειας της ΚΕΙ, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος. Συνεχίσαμε με νομαρχιακές συνελεύσεις σε όλο το Αιγαίο, δηλαδή στη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τη Ρόδο και τη Σύρο, για τις Κυκλάδες. Συνεχίσαμε με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με άλλους 5 νομούς, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Και αυτή τη βδομάδα είμαστε στην περιοχή της Πελοποννήσου. Εδώ λοιπόν, όπως γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκαν νομαρχιακές συνελεύσεις. 2 εκ των βουλευτών που μετέχουν στους νομούς είναι παρόντες. Ο κύριος Φορτσάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής για τη θεματική ενότητα, θα το πούμε αυτό, ο οποίος πήγε στην Αρολίδα. Ο Λευθέρης ο Αυγενάκης, ο οποίος πήγε στην Λακωνία, πέρα τις όλες άλλες δραστηριότητες που εκ του τομέα έκανε. Καλώς και τον Μιλιά του Παπαδησιώτη. Εδώ στην Τρίπολη ήρθε ο βουλευτής Ακαΐας ο Κατσαλιώτης, ο Μάκης ο Γιακουμάτος πήγε στην Καλαμάτα και πια ξέχασα. Και στην Κορυφαία, ναι, και στην Κορυφαία πήγε ο Μάκης ο Βοήτης. Μετά την πραγματοποίηση λοιπόν των αρχαϊκών συνελεύσεων καταλήγουμε με μια προσυνδιάσκεψη που όλες εκτός από την ανοιχτή διαδικασία που γίνεται στις ομαρχικές συνελεύσεις για να υπάρξει και αποτελείς το αποτελέσμα, στους οποίους δίνονται προτάσεις και ανοιχτή συζήτηση, και εδώ το ίδιο βεβαίως καλούμε να γίνει, έχουμε σε όλες μια θεματική ενότητα. Γιατί καλό είναι να αναλύουμε το χθες, αλλά πρέπει να βάζουμε και το στίγμα για το αύριο. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε, αν θέλετε και λόγω της συγκυρίας, τα εξής θέματα και έχουμε κάνει περισσότερο. Στην Ακαΐα είχαμε και σε έξαρση εκείνες τις μέρες το μεταναστευτικό με τις δηλώσεις της κυρίας Χριστοδουλοπούλου που μας έλεγε ότι μπαίνουνε μέρα, εξαφανίζονται δε. Πήγαμε στην πλήρη εξαφάνιση, στην Πάτρα και μιλήσαμε για μεταναστευτικό. Στην Ξάνθη είχαμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε το καταστροφικό νομοσχέδιο του κύριου Παλτά για την παιδεία, μιλάμε για την παιδεία. Έτσι λοιπόν, πέραν της όλης άλλης διαδικασίας, έχουμε τις θεματικές ενότητες που σας είπα. Είναι χρέος μας να θέσουμε τον πήχη ψηλά, αλλά τον πήχη των δικών μας αξιών και των δικών μας προταγμάτων, αυτών που εστερνίζεται η ελληνική κοινωνία και αυτών που την εκφράζουν και την αντιπροσωπεύουν. Η τελευταία φάση δεν είναι ανήκει σε μένα, ανήκει στον Πρόεδρό μας, τον Αντώνη Σαμαρά. Καλό λοιπόν τον Πρόεδρό μας να λάβει σήμερα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα λυτρώσουν τη μεγάλη φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη. Αν του ζητούσαμε να συμβάλλουν, όπως σας είπα, στην πρόθεση καλής φύγης ορισμάτων, στην προσέγγιση των εικονικών χώρων και σε μια περίοδο που τα εγκλήματα μυθίζονται στην πραγματικότητα.
Αντιθέτως, πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι πολλές φορές η στρεβλή οικονομική διαχείριση που έχει καταγραφεί. Όπως το νομοσχέδιο, δεν τολμάει να εισηγηθεί την πρόσληψη μάνατζερ που θα αναλάβουν τα οικονομικά. Τρεις μήνες μετά από τις εκλογές του Γενάρη, μετά από μια αντικειμενικά καθαρή ήττα, αλλά και με ένα συγκεκριμένο ποσοστό δικό μας, πόσο μάλιστα σε ένα απαξιωμένο πολιτικό περιβάλλον, αλλά και σε μια κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα. Είναι πολύ σημαντικό πάντα όταν κάνουμε πολιτική και όταν κάνουμε προσεγγίσεις να οριοθετούμε κυρίως το περιβάλλον μας στο οποίο κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος συζητάει, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει τα λάθη, να συνθέσει απόψεις, να συνθέσει αντιλήψεις, να συνθέσει νέα πρόσωπα και κυρίως να προχωρήσει μπροστά.